Ευχαριστούμε την παρουσία σας. Ξέρετε ότι είναι οι νησίδες Πιώτος ένας θεσμός που εφαρμόζει για πέμπτη φορά. Ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια, αναδιετία γίνεται, και έχει σκοπό να προβάλλει τις ομάδες πολιτών που κάνουν κοινωνικό έργο εθελοντικό Πιώτος και πρωτοποριακό, χωρίς βέβαια κέρδος, χωρίς αυτοπροβολή. Επειδή είναι μερικές πολύ μεγάλες ομάδες που είναι πασίγνωσες και διεθνώς, δεν είχε νόημα αυτές να τις προβάλλουμε και είπαμε θα προβάλλουμε αυτές που είναι ο λιγότερο γνωστές και ορίσαμε ως ο λιγότερο γνωστές εκείνες που δεν έχουν ακόμα βραβευθεί εκτός Ελλάδος. Αυτές θέλουμε να προβάλλουμε και ο βασικός σκοπός δεν είναι μόνον η ενθάρρυνση, αλλά είναι κυρίως η προβολή των παραδειγμάτων αυτών στη νεολαία. Γιατί όπως ξέρετε πιθανώς, στην Ελλάδα χωλαίνουμε σε αρκετούς τομείς, αλλά πρωτίστως στον εθελοντισμό. Και δίνω συχνά ως παράδειγμα το ότι στην εθελοντική αιμοδοσία η χώρα που καλύπτει το μικρότερο ποστό των αναγκών με εθελοντική αιμοδοσία στην Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η χώρα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό υπερκάλυψης είναι η Κύπρος. Αν δεν φταίει το DNA μας, εμείς θέμε. Και προσπαθούμε τώρα ως μέλη της κοινωνίας να ενθαρρύνουμε τον εθελοντισμό. Έχουμε τα τελευταία χρόνια, είπα προηγουμένως, συναντήσει μια ευχάριστη δυσκολία. Είναι η πέμπτη φορά που γίνει διαγωνισμός, είναι η πέμπτη φορά που η Ελλανόδικη Επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες και όσο πάει και η πρόκριση είναι πιο δύσκολη, διότι υπάρχουν πιο πολλές ομάδες που είναι αξιόλογες. Και αυτό μας δίνει θάρρος να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ που με ακούσατε, κύριε Πρόεδρε. Από τη θέση της Προέδρου του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, εκφράζω την ικανοποίηση και την περηφάνεια όλων μας που συμμετέχουμε στη συνεργασία με την κίνηση πολιτών στην ενδυνάμωση του εθελοντικού κινήματος στη χώρα μας. Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού είναι μια εθελοντική οργάνωση, αριθμεί 77 χρόνια ζωής και προσπαθούμε μέσα από τον εθελοντισμό να βοηθήσουμε τα παιδιά και την αυτοδιοίκηση να γίνουν πολίτες υπεύθυνοι που πιστεύουν στις ηθικές αξίες της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ. Και εκ μέρους της Ελλανόδικης Επιτροπής να σας ευχαριστήσω. Όπως ξέρετε, μέχρι τώρα, όπως είπε και ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ότι έχουν γίνει 5 απονομές, κλείνουμε δηλαδή τα 10 χρόνια, και μέχρι τώρα έχουν λάβει μέρος πάνω από 348 οργανώσεις. Από αυτές έχουν βαρβευτεί μέχρι τώρα 33 και εσείς είσαστε οι επόμενοι 8 που μπαίνετε σε αυτή τη λίστα μέσα. Είναι κάτι το πολύ βασικό, εσείς ως εθελοντές το ξέρετε πολύ καλύτερα, ότι δεν πάτε ούτε για την υλική αναγνώριση, αλλά το μόνο το οποίο σας ενδιαφέρει είναι το χαμόγελο και αυτό το οποίο κάνετε, το οποίο το κάνετε με χαρά, αυθόρμητα, χωρίς να σκέφτεστε τίποτε άλλο. Και αυτό είναι που για μας έχει σημασία. Εάν κοιτάξετε στα λεξικά τι σημαίνει εθελοντής, θα δείτε ότι στην Ελλάδα, σε όλα τα λεξικά μέσα, το μόνο που λέει εθελοντής είναι στρατιώτης. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει για τον εθελοντισμό. Ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχει η λέξη εθέλω, την οποία μπορεί να τη βάλει σε οτιδήποτε θέλεις από δίπλα. Δηλαδή υπάρχει η παράδοσης, μπορείς να είσαι εθελοτυφλό, εθελοδίκαιος κτλ. Αλλά δεν υπάρχει καθόλου αυτό το οποίο γνωρίζουμε από το εξωτερικό, το εθελοντισμού ως ομάδες που παρέχουν εθελουσία εργασία. Είναι πολύ εντυπωσιακό, αν κοιτάξεις τα ξένα λεξικά,
τελείως διαφορετικό πως το αναφέρουν από ό,τι το αναφέρουν τα δικά μας, όπου είναι μόνο ο στρατιώτης, ο εθελοντής στρατιώτης που πάει να πολεμήσει για την πατρίδα, και εκείνος βεβαίως εθελοντικά, αλλά μόνο αυτός είναι μέχρι το 1960. Από το 60 αρχίζουν τα λεξικά και βάζουν εθελοντική εργασία από δίπλα στο εθελοντής. Σκοπός σημερινής, του σημερινού του μεσημεριού, είναι κυρίως να σας γνωρίσουν οι εκπρόσωποι του τύπου, ώστε να δώσουν την παρουσία σας όχι μόνο σήμερα το βράδυ με τον Πρόεδρο, αλλά να έχουμε μία αναγνώριση και στις εφημερίδες, με σκοπό όχι να αναγνωριστεί η κίνηση πολιτών, αλλά να μπορέσουμε, ή το Σώμα Ελλήνων Οδηγών είναι πολύ πιο γνωστά από όλα, αλλά την αναγνώριση αυτή του εθελοντισμού, ώστε να κινητοποιήσουμε και άλλες ομάδες να μπουν μέσα. Ο τόπος μας, όπως ξέρετε, χωλαίνει από τη διοίκηση. Και οτιδήποτε σώζεται, σώζεται από τα άτομα ή τις μικρές ομάδες. Μόνον εκεί υπάρχει ελπίς αυτός ο τόπος να αλλάξει την μορφή του. Λοιπόν, αφού σας δώσω και την χρηματική αμοιβή την οποία οφείλουμε στους χορηγούς μας, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, θα κάτσουμε λίγο μαζί μετά με τους δημοσιογράφους και μετά και στο τραπέζι μαζί θα αλλάξουν, ώστε να μπορέσετε κι εσείς να τους πείτε από κοντά το τι κάνετε. Του να γράψουμε εμείς μία περίληψη το τι κάνετε είναι ξερή και κρύα. Αλλιώς είναι όταν ζήσουν και δουν τι κάνει ο καθένας και το τι προσφέρει. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πατέρα Βασίλειο, τον οποίον θα έχω και τη χαρά να παρουσιάσω και το απόγευμα στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να έρθει να του δώσω την επιταγή και αν θέλει και εκείνος να σας πει δύο λόγια του τι κάνει. Δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, κύριε πατέρα Βασίλειο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα οποία κάνετε. Δεν κάναμε κάτι περισσότερο από το να κάνουμε αυτό που οφείλαμε να κάνουμε σαν άνθρωποι μέσα σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Να βγούμε λίγο έξω από το καβούκι μας, από τον εαυτούλη μας, από τον εγωκεντρισμό μας. Σε αυτό το άνοιγμα βγήκε αυτό που αυτή τη στιγμή υπάρχει, που το λέμε εθελοντική διακονία στενών. Ξεκινήσαμε από το Ιπποκράτιο οικογενειακά, ανοιχτήκαμε σιγά σιγά με την ευχή του μακαριστού του Χριστοδούλου το 2003. Σήμερα έχουμε 250 περίπου εθελοντές κάθε μήνα σε νοσοκομεία, οι οποίοι στέκονται κοντά σε ασθενείς, οι οποίοι είναι μοναχικοί, δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον. Και ένα 75-80% από αυτούς τους αρρώστους είναι μοναχικά παιδιά. Είτε γιατί βρίσκονται στο νοσοκομείο, τους τα έχει αποσύρει η πολιτεία με εισαγγελικές εντολές κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι μόνοι τους θα ήταν στο νοσοκομείο, δεν θα είχαν κάποιον να τους δώσει ένα ποτήρι νερό, να τους πει μια κουβέντα, μια καλημέρα, να τους ταΐσει. Πολλοί από αυτούς είναι κατάκητοι. Οι εθελοντές μας πρόθυμα, οργανωμένα και με συνέπεια στέκονται κοντά στους αρρώστους και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαίτερα όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και συγχαρητήρια. Να καλέσω τώρα τον κύριο Χριστοδουλόπουλο από το πρώτο γυμνάσιο του Βύρωνα. Τα συγχαρητήρια όμως. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κίνηση πολιτών και τις ερμηνείες οδηγούς, γιατί σήμερα βραβεύεται ένα δημόσιο σχολείο μιας περιφέρειας της Αθήνας. Και όλοι ξέρουμε πόσο παραμειγμένοι έως παξιωμένοι είναι η δημόσια παιδεία. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι αυτή η διάκριση για τη δημόσια εκπαίδευση. Ήδη χθες στις εφημερίδες ήταν την γράφανε, η δημόσια εκπαίδευση είναι δεύτερης κατηγορίας κλπ. Το πρώτο γυμνάσιο φαίνεται και στην αιτία της επιτροπής αυτής, δηλαδή της επιτροπής, είναι πρώτης κατηγορίας.
Ευχαριστώ λοιπόν και συγχαίρω την Ελληνοδική Επιτροπή γιατί βραβεύει προσπάθειες εθελοντών διαρκείας αρκετών ετών. Προτείνει παραδείγματα προς μίμηση και θα έλεγα προτείνει λύσεις στα προσωπικά και άλλα διέξοδα που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι. Παρακαλώ τον κύριο Πασί Ζορχάν να έρθει επάνω. Είναι ιδιαίτερη χαρά σε μένα, ναι, διότι είμαστε πολύ ομοειδεάτες. Εγώ έχω μιλήσει στην τουρκική τηλεόραση επανειλημμένως για αυτά τα οποία αισθάνεται εκείνος και έχω βρεθεί τουλάχιστον 200 φορές στην Τουρκία και αισθάνομαι ότι είμαστε καρντάς και όχι αντίθετοι. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κίνηση πολιτών για μια αντικοινωνία και το σώμα, και το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Δίνοντάς μας αυτό το βραβείο, πιστεύω θα μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε στη Θράκη και συγκεκριμένα στο νομό Ξάνθης, στα Πομοκοχώρια. Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε πολλά πράγματα την εκπαίδευση της μειονότητας, αλλά όντας μαθητής σε αυτά τα σχολεία, είδα πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πώς μπορεί ένα παιδί να φτάσει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Όταν με τη δύναμη του Θεού κατάφερα να τελειώσω και έφτασα μέχρι και το μεταπτυχιακό, είπα καλύτερα να μην συνεχίσω προσωπικά τις σπουδές και καλύτερα να γυρίσω στο τόπο για να βοηθήσω τους μαθητές. Και έτσι, ξεκινώντας μία προσπάθεια, ανταποκρίθηκαν άλλοι 29 συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και φτιάξαμε αυτό το επιμορφωτικό κέντρο. Και ευελπιστούμε να συνεχίσουν στο μέλλον και άλλοι συνάδελφοι που τελειώνουν ελληνικό πανεπιστήμιο για να βοηθήσουμε εκείνα τα παιδιά να μπορέσουν αύριο μεθαύριο να είναι όλα τους παρόντες στα ελληνικά πανεπιστήμια και χωρίς ποσόστοση. Να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στις ανάγκες της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης. Τίποτα παραπάνω. Πιστεύω και ό,τι θελήσετε μπορείτε να με ρωτήσετε ελεύθερα, γιατί καταλαβαίνω και είμαι πολύ συγκινημένος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Βλέπετε, είμαι λίγο αγχωμένος, τρέμω ολόκληρος, γιατί δεν έχω ξαναβρεθεί αντίστοιχα. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το καταλάβετε. Είναι κάτι το οποίο κάναμε και τελικά αναγνωρίστηκε. Γιατί όταν πρωτοξεκινήσαμε μας είπανε τι πάτε να κάνετε και γιατί το κάνετε. Τζάμπα κάνετε ό,τι κάνετε. Και όμως ήρθε η στιγμή που πιστεύω ότι όχι μόνο εγώ αλλά όλοι μας τελικά δεν κάναμε τίποτα τζάμπα. Ό,τι κάναμε υπήρχε ανταπόκριση από όλους. Και τους τοπικούς και την ευρύτερη κοινωνία. Και σας ευχαριστώ και πάλι. Υπήρξα πρόεδρος της μειονότητας των Ελλήνων στην Ελβετία και θα έλεγε κανείς ότι εκεί είναι πολύ πιο πολιτισμένα. Ζήσαμε ανάλογα με τα παιδιά και κάναμε τότε από την κοινότητα της οποίας ήμουνα για χρόνια πρόεδρος μαζί με τον Θεμιστοκλήτο Δράκο, καθηγητή στο Πολυτεχνείο, μια ομάδα να βοηθήσουμε τα Ελληνόπουλα να καταφέρουν να μπουν στο Ελβετικό Πανεπιστήμιο. Και η μεγαλύτερη χαρά ήταν ότι καταφέραμε να βάλουμε το 80% στο τέλος μέσα, διότι υπήρχε η πίεση των γονέων, η βοήθεια, ότι να πάει το παιδί τους ένα βήμα παραπάνω από ό,τι ήταν εκείνη. Και γι' αυτό καταλαβαίνω πάρα πάρα πολύ όλο αυτό τον προβληματισμό τον οποίο έχουν οι μειονότητές μας εδώ, που είναι ακόμα πιο πίσω από ό,τι είναι η Ελβετία στην εκπαίδευση. Να καλέσω τώρα την κυρία Τσιμούρα από το σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας, από τη Δράμα, και να της χαρούμε για το έργο της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θα πω μόνο ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Θέλω μόνο να σας υποσχεθώ ότι όσο ο Θεός θα μας δίνει δύναμη και κουράγιο, εμείς θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με πίστη και με ανιδιοτέλεια. Θέλω να σας πω πολύ σύντομα δύο πράγματα για αυτό που υπηρετούμε. Είμαστε ένα φιλανθρωπικό σωματείο που ίδρυσε ο Άγιος Χρυσόστομος από το 1904. Το 1995 αποφασίσαμε οι ανάγκες της εποχής μας ανάγκασαν να σκεφτούμε ότι έπρεπε να αποκτήσουμε στην ακριτική περιοχή της Δράμας ένα σπίτι ανοιχτής φιλοξενίας. Δεν ξέραμε τότε πώς θα το ονομάσουμε. Στην πορεία δώσαμε αυτή την επωνυμία. Στο σπίτι μας λοιπόν αυτό φιλοξενούμε ανήπαντρες μητέρες, κακοποιημένες γυναίκες. Το πιο σημαντικό θεωρώ ότι είναι ότι του δώσαμε ένα πολυμορφικό χαρακτήρα. Δηλαδή, εκεί μέσα επισκέπτονται και κάνουμε διάφορες δράσεις, έτσι ώστε καθημερινά να μπαινοβγαίνουν πάνω από 100-150 άνθρωποι, ο καθένας για τον δικό του λόγο, άλλος για να δει προσωπικά εμένα ή τους κοινωνικούς λειτουργούς για ψυχολογική υποστήριξη, άλλος γιατί θέλει οικονομική στήριξη, άλλος γιατί θέλει να βρει εργασία και για πολλούς διαφόρους άλλους λόγους. Επίσης, εκεί υλοποιούμε διάφορα προγράμματα αγιογραφίας, ζωγραφικής, κάνουμε ψυχολογική υποστήριξη, κοπτική ραπτική και κέντυπα μηχανής. Εν πάση περιπτώσει, καταφέραμε να του δώσουμε αυτό το πολυμορφικό χαρακτήρα για να μην αντιλαμβάνεται κανένας πότε φιλοξενούμε, ποιον φιλοξενούμε, ποια κυρία και να γίνεται και μέλος της οικογένειάς μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα την κυρία Μαρία Κηδονέως Φωστέρη από την Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων Εφήβων στη Σύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την τιμή που μας κάνατε. Εγώ κάνω μια προσπάθεια εδώ και 30 περίπου χρόνια για τα παιδιά του δρόμου. Είμαι επιμελήτρια ανηλίκων στο Δικαστήριο Ανηλίκων Σύρου και κάνω την προσπάθεια κανένα παιδί στον δρόμο, κανένα παιδί στη φυλακή. Γιατί και κάναμε ένα, λοιπόν, η υπηρεσία επιμελητών ανηλίκων δεν δίνει κανένα εφόδιο στον επιμελητή για να στηρίξει τα πολλά και δύσκολα προβλήματα των παιδιών. Στο δικαστήριο έρχονται παιδιά σε ένα 90% παραμελημένα, κακοποιημένα, παδιλμένες οικογένειες, παιδιά που μένουν στον δρόμο, που είναι άστεγα και κυρίως κάνουν κλοπές για να φάνε, γιατί πεινάνε. Όταν έρθουν στο δικαστήριο μία ή δύο φορές, το μόνο εφόδιο που δίνει το δικαστήριο και του λέει «μην το ξανακάνεις, γιατί θα πας φυλακή». Δεν το ρωτάει όμως γιατί το κάνει. Στην προσπάθειά μου λοιπόν εγώ να εφαρμόσω τα νομοθετικά μέτρα, άρχισα να προβληματίζουμε. Είπα, αυτή εδώ δεν είναι δουλειά για μένα, πρέπει να παραιτηθώ. Με ευαισθητοποίησε όμως ένας ανήλικος που είχε βγει από τη φυλακή και είχε δραπετεύσει και είχε κάνει κλοπές ολόκληρη την Ελλάδα και τον έπιασαν και τον έφεραν στο δικαστήριο για να δικαστεί. Εκεί του μίλησα, τον συμβούλεψα και με αγκάλιασε, με φίλησε και μου λέει «Σε παρακαλώ, κάνε μου μια χάρη, μην αφήσεις ποτέ κανένα παιδί να πάει φυλακή». Και από εκείνη τη στιγμή ευαισθητοποιήθηκα και άρχισα να τρέχω. Σε πρώτη προσπάθεια στηρίξαμε τα παιδιά στο δρόμο με τσάντες, με φαγητά κλπ. Μια εθελοντική ομάδα και σιγά σιγά κάναμε ένα σπίτι. Κάναμε ένα σπίτι που λειτουργεί περίπου 14 χρόνια. Εκεί συγκεντρώσαμε τα παιδιά, τα στηρίξαμε στα προβλήματά τους, δηλαδή δώσαμε φαγητό, βοήθεια στα σχολικά μαθήματα, ρούχα, αγάπη και τα παιδιά σταμάτησαν να κάνουν κλοπές. Ηρέμησαν, εντάχθηκαν υγιείς στο κοινωνικό σύνολο και κανένα δεν πήγε φυλακή. Τώρα συνεχίζουμε και κάνουμε πρόληψη. Ένα κομμάτι που το κράτος έχει αδιαφορήσει και δεν ασχολείται καθόλου.
όταν στηρίξουμε το παιδί στη βάση του, όταν είναι μικρό, πριν ξεκινήσει να βγει στον δρόμο κλπ, έχουμε κερδίσει. Το έχουμε κερδίσει το παιδί. Και κάνουμε συνέχεια αυτή την προσπάθεια. Έχουμε αρκετούς εθελοντές, έχουμε νοικιάσει ένα χώρο. Προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στα παιδιά. Πρώτες βοήθειες βέβαια δίνουμε, γιατί ο χώρος είναι μικρός, οι ανάγκες μεγάλες, τα οικονομικά μας ελάχιστα. Και θα ήθελα να δώσω μια συμβουλή. Κανένα παιδί στο δρόμο, κανένα παιδί στη φυλακή. Και τα παιδιά θέλουν αγάπη, παιδεία, καθοδήγηση και καλλιέργεια ψυχών. Τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία χρόνια έχουμε πάψει να καλλιεργούμε τις ψυχές των παιδιών. Έχουμε δώσει πολλά υλικά αγαθά και καθόλου πνευματικά. Θα ήθελα να βρεθούν άνθρωποι να δώσουμε και να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Βασίλειο Κουράκο από τον Σύλλογο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Αγίου Στεφάνου. Θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω από μέσα, γιατί έχω άγχος. Γιατί συνήθως εμείς δεν μιλάμε σε κόσμο, απλώς στο δάσος τρέχουμε και δίνουμε τη μάχη μας. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Στεφάνου έχει μια ενεργό παρουσία 10 χρόνων σαν εθελοντές πολιτικής προστασίας. Σήμερα αριθμούμε 60 άτομα, άνδρες και γυναίκες, και ο τομέας δράσης μας είναι η πολιτική προστασία γενικότερα. Ειδικότερα η δασοπυρόσβεση σαν υποβοηθητική του πυροσβεστικού σώματος και η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στους κινδύνους και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ο Σύλλογός μας τον Ιανουάριο του 2009 απέκτησε νομική υπόσταση με την έγκριση του καταστατικού του από το Πρωτοδικείο το Μάιο του 2009. Πιστοποιηθήκαμε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Σύλλογός μας στηρίζεται ενεργά από το Δήμο Αγίου Στεφάνου και από χορηγίες. Ενδεικτικά θα αναφέρω και θα ευχαριστήσω το Ίδρυμα Λάτιση και τη ΒΒΕΦ. Δυστυχώς, το περασμένο καλοκαίρι ζήσαμε στη Βορειοανατολική Αττική τη μεγαλύτερη σε έκταση και ένταση πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών. Η πυρκαγιά αυτή μας ήρθε από το γραμματικό, διανύοντας μια απόσταση 18 χιλιόμετρων. Δώσαμε δήμος και εθελοντές για 3 ημερόνυχτα μια τιτάνια μάχη για να αποτέσουμε την καταστροφή του δάσους και των περιουσιών μες στην πόλη μας. Τελικά, δεν μπορέσαμε να αποτρέψουμε τη μεγάλη οικολογική καταστροφή. Η προσφορά μας αυτή αναγνωρίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το Σεπτέμβριο του 2009. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο μπροστά στο μέγεθος που μας έπληξε. Η πυρκαγιά αυτή, μετά από εκείνη τη Σπάνιθα το 2007, κατέστρεψε τον τελευταίο πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Στον Άγιο Στέφανο, ειδικότερα, καταστράφηκε το 95% του δάσους από τη λίμνη Μαραθώνα μέχρι την πόλη μας. Σήμερα, προστατατούμε στην προσπάθεια αναδάσωση των καμένων περιοχών και είμαστε σίγουροι ότι σε λίγα χρόνια το δάσος που στολίζει την πόλη μας θα ξαναγεννηθεί. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση, θα ήθελα εκ μέρους όλων των εθελοντών μας να συγχαρώ και να ευχαριστήσω από βάθος καρδιάς την κίνηση πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού που διοργάνωσαν τις νησίδες ποιότητας 2009 και δίνουν τον σύλλογό μας. Όπως επίσης, τη Γενική Γραμματεία Διαβίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας για τη συμβολή της μέσω του Προγράμματος Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων, αντιμετώπιση εκτά των αναγκών. Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους. Η ύψιστη αυτή διάκριση στο σύλλογό μας ενδυναμώνει την πίστη μας στον εθελοντισμό και την προσπάθειά μας για την προστασία του περιβάλλοντος από τους κινδύνους στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αττικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα τον κύριο Δημήτριο Καραβέλα από την WWF Ελλάς. Ευχαριστώ. Τι να πω. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημαντική αυτή τιμή. Νομίζω ότι όσοι πιστεύουν ότι η κοινωνία μας διαφεντεύεται από το προσωπικό συμφέρον, όλες οι ομάδες που βρίσκονται εδώ σήμερα και βραβεύονται και πολλές ακόμα που δεν είναι εδώ, αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο.
Έτσι και η νομική ομάδα υποστήριξης πολιτών του ΒΒΕΦ, μια ομάδα εθελοντών, βοηθάει καθημερινά μέσα τη δράση της, ούτως ώστε οι πολίτες του τόπου μας, που πονάνε για τον τόπο τους, να μπορέσουν να αντιδράσουν όταν κάτι αρνητικό συμβαίνει κοντά τους ή να βοηθήσουν εκεί που πιστεύουν ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Μέχρι στιγμής η ομάδα αυτή έχει χειριστεί πάνω από 500 νομικές υποθέσεις μέσα στα τελευταία 7 χρόνια και αυτό έχει γίνει χάρη στην πολύτιμη προσφορά αυτών των εθελοντών. Οι εθελοντές αυτοί δεν κάνουν αυτή τη δουλειά, δεν προσφέρουν περιμένοντας αναγνώριση, αλλά νομίζω ότι όταν αυτή έρχεται μέσα από έναν θεσμό όπως είναι οι νησίδες ποιότητας, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και ενθαρρυντικό για όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλος, θα ήθελα να έρθει ο κύριος Νίκος Βουλγαρόπουλος, αναπηρία τώρα, και θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπήρξε ένα, δύο, τρία, ή ότι τον διαλέξαμε να φωνάξουμε πρώτα τον έναν ή τον άλλον, αλλά ανακατεμένα η μόνη αλλαγή από τα προηγούμενα χρόνια ήταν ότι κάναμε και περιβαλλοντολογικές αναφορές, ενώ παλιά ήταν μόνο ανθρώπινη πλευρά. Νομίζω είναι πολύ βασικό και το περιβάλλον σήμερα μέσα στο οποίο ζούμε. Το αναπηρία τώρα είναι κάτι πολύ περισσότερο από εθελοντισμός και από χρήματα. Είμαστε μία ομάδα ανθρώπων που απλά ενθαρρύνουμε την κοινότητα των ανθρώπων που ζουν κάτω από συνθήκες αναπηρίας να εκφράσουν αυτό που συμβαίνει στο σώμα τους. Δεν έχουμε κάποιο τρόπο συγκεκριμένης οργάνωσης, απλά βγάζουμε το περιοδικό αναπηρία τώρα, μία ιστοσελίδα του Disable.gr και μία έκθεση στην Autonomia Expo και απλά είμαστε ένα αυθεντικό προϊόν της ίδιας της κοινότητας των ανθρώπων με αναπηρίες. Σε ό,τι αφορά εμένα, απλώς με εμπιστεύτηκαν αυτοί οι άνθρωποι και απλώς μου έκαναν τη χάρη να χρησιμοποιήσουν κάποια εργαλεία που πριν από κάποια χρόνια δημιουργήθηκαν με τη δική μου ενθάρρυνση για να βγάλουν τον καλό τους σε αυτό. Δεν έχω κάνει τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο από το να συμβάλλω στην ενθάρρυνση αυτών των ανθρώπων για να βγάλουν αυτό που συμβαίνει στο παράλληλο μέρος του σώματός τους. Κατά τα άλλα, την υπόλοιπη δουλειά την κάνει το αναπηρία τώρα, το οποίο και πάλι είναι ένα άθροισμα αυτών των χιλιάδων ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούν τα τρία βασικά του εργαλεία, το περιοδικό, το site και την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, αύριο μπορεί να είμαστε και εμείς στην ίδια θέση. Είναι κάτι το οποίο κανένας μας δεν ξέρει τι θα του συμβεί την επομένη. Και είναι εντυπωσιακό όταν βρεθείς αυτό να έχεις μετά τη δύναμη την ψυχική όχι μόνο να ζητάς ότι από το κράτος ή από τους άλλους, αλλά να προσφέρεις. Και αυτό νομίζω είναι το πιο μεγάλο δίδαγμα που έχουμε εδώ, ότι να προσφέρει γνώσεις στους αναλόγους, να βοηθήσει, να μπορούν από το σπίτι τους όλοι να έχουν μία πρόσβαση την οποία αλλιώς δεν θα είχαν. Νομίζω αξίζουν εδώ τα πιο πολλά ευχαριστώ από όλους μας, διότι εμείς έχουμε τουλάχιστον όλη τη δύναμη τη σωματική η οποία εδώ λείπει. Τους χορηγούς θα πρέπει να αναφέρουμε. Θα ήθελα επίσης να κάνω δύο πράγματα ακόμα. Καταρχάς να πω ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιόρισε το χρόνο μας το βράδυ και θα πρέπει να φύγει στις 8 και 4. Λοιπόν, θα πρέπει πάρα πολύ έντονα εκεί να προσέξουμε το χρόνο μας και να περιορίσουμε όσο γίνεται τα κείμενά μας. Σας το κάνω έκκληση, διότι πρέπει να φύγει στις 8 και 4 και δυστυχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Και τέλος, εκείνο το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω, το ποσό το οποίο ελάβατε είναι συμβολικό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει
πλήρως ή στη δουλειά σας ή σε οτιδήποτε κάνατε. Γι' αυτό όμως πρέπει να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το 3Ε, τη Vivartia, τη Famar, τη Eurobank, τη Φουρλή και την Τράπεζα Πίστεως, όπως και τους χορηγούς επικοινωνίας, την ΕΡΤ και την ΝΕΤ, οι οποίοι καλύπτουν αυτή την εκδήλωση. Χωρίς αυτούς θα ήταν αδύνατον να κάνουμε όλη αυτή την εργασία, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να σας δώσουμε και κάτι χειροπιαστό στο χέρι, πέραν από τη χειραψία του Προέδρου της Δημοκρατίας, που νομίζω αυτό είναι το ωραιότερο το οποίο μπορούμε να σας προσφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε, περάσουμε μετά να φάμε. Μπορεί να θέλει και ο κ. Παπαλεξόπουλος. Πρώτα οι ομάδες. Οι ομάδες τώρα να κάτσουμε με τους δημοσιογράφους, να μας πούνε λίγο πιο πολλά. Το βράδυ θα παρακαλέσω, όπως σας είπα, να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι στο κείμενό σας.